Κάλεσμα σε όλους τους αγρότες να αρνηθούν μαζικά να πληρώσουν τα χαράτσια, απίφθινε σήμερα στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ομού Λάρισας. Με αυτόν τον τρόπο, τονίζουν, θα σταλεί ένα ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση πως δεν πάει άλλο. Οι αγρότες δεν μπορούν να πληρώσουν την ώρα που το εισόδημά τους έχει συρρυκνωθεί δραματικά. Να αρνηθούν να πληρώσουν τα χαράτσια, να αρνηθούν μαζικά να μην διακοπεί ηλεκτρικό ρεύμα από συνεργεία που ενδεχομένως θα σταλούν. Γιατί και να τα πληρώσουν αυτά τα χαράτσια και ουσιαστικό αντίκτυπο δεν θα υπάρχει και για πολλά χρόνια θα βρίσκονται ακόμα στην πλάτη μας, αλλά και δεν υπάρχει δυνατότητα σε πάρα πολλούς, σε χιλιάδες αγρότες σε όλη τη χώρα μας, να δώσουν και αυτό το χαράτσι. Είναι μια συνέχεια ανάλογων χαρατσιών που καλούμαστε να πληρώσουμε, όπως και η μείωση του αφορολόγητου που θα καλύψει ακόμα και τους συνταξιούχους αγρότες της πενιχρής ξυφτιλιστικής σύνταξης του ΟΓΑ. Ο φόρος που πλήρωσαν το χαράτσι για το Ταμείο Αλληλεγγύης, η αύξηση της τιμής του ρεύματος από 1η-1η, το 23% ΦΠΑ. Στο μεταξύ, ο αγροτικός κόσμος αναμένεται να προσφύγει στη δικαιοσύνη για το χαράτσι, όπως το χαρακτηρίζουν του ΕΛΓΑ. Χωρίς δηλαδή να υπάρχει συμφωνία, όπως λένε, όσοι δεν μπορούν να πληρώσουν τις εισφορές τους στον ΕΛΓΑ, παρακρατούνται από την ενιαία ενίσχυση. Θα πάρουμε όλα τα νόμιμα μέτρα και θα τα ασκήσουμε όλα όσα μπορούμε για να δοθούν αυτά τα χρήματα πίσω στους συναδέλφους μας. Θα γίνουν και ερωτήσεις στη Βουλή και στην Ευρωβουλή. Πολύ περισσότερο που οι επιδοτήσεις αυτές είναι κοινοτικές και δεν πρέπει να πάνε για άλλους σκοπούς παρά στη διάθεση των αγροτών για να καλύψουν τις ανάγκες που έχουν αυτοί και οι οικογένειές τους. Και επίσης υπάρχουν και πληροφορίες και καταγγελίες ότι οι Πασεγιές παίρνει τώρα τηλέφωνο σε αγρότες που τους ζητάει να υπογράψουν εκ των υστέρων προφανώς τη δήλωση ότι την εξουσιοδότηση αυτή, ενώ έχουν πάρει ήδη τα χρήματα χωρίς να υπάρχει τέτοια εξουσιοδότηση. Από την ερχόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουν συσκέψεις σε όλα τα χωριά για τον καλύτερο συντονισμό, ενώ αρχές Δεκεμβρίου πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί πανελλαδική αγροτική κινητοποίηση.